Εγώ πάντα όταν έρχομαι εδώ στη Μεσσηνία, στη Καλαμάτα προπαντός, έρχομαι σαν επισκέπτης και πάντοτε τα βλέπω ακόμα πιο ωραιότερα από την περασμένη φορά που ήρθα. Η καταγωγή μου είναι από τη Σπεργογεία, λίγο έξω από την Καλαμάτα. Όταν έρχομαι αισθάνομαι πως ικανοποιούμε. Μου φαίνεται πως κάτι μου λείπει όταν είμαστε σε κάτι μικροπράγματι, δεν μπορώ να βρω τι είναι αυτό που μου λείπει. Όταν έρχομαι εδώ στην Μεσσηνία, αισθάνομαι πως βρήκα αυτό που μου λείπει. Γι' αυτό πάντα σαν επισκέπτης τη βλέπω πάρα πολύ όμορφη τη Μεσσηνία, τα ωραία της, τα ωραία προϊόντα, τις παραλίες, τις πλατείες και είναι, για μένα είναι κάτι το σπουδαίο όταν έρχομαι. Δεν είναι απλώς ταξίδι για διακοπές, είναι και η ένωσή μου με τις ρίζες μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο να βρίσκομαι όσο μπορώ στην Ελλάδα, προπάντως στη Μεσσηνία και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για μένα αλλά και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια στο μέλλον και τα λοιπά, για να υπάρχει αυτή η επαφή, η γεφύρωση με τις ρίζες μας. Η κατάσταση σήμερα εδώ στην Ελλάδα, αυτά που βλέπουμε ως Έλληνες του εξωτερικού που ερχόμαστε, βέβαια είναι δύσκολες ημέρες, το βλέπουμε αυτό, το γνωρίζουμε, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει μια καλυτέρεψη, δεν μπορεί να μείνει σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα που βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει περάσει πάρα πολλά πολέμους, εμφύλιους πολέμους, μεγάλη μετανάστευση, πάντοτε τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει λόγος να μην ξεπεραστεί και αυτό. Και πιστεύω ότι όταν ξεπεραστεί θα είναι μια ακόμα πιο ενωμένη Ελλάδα από ό,τι είχε υπάρξει πριν. Είναι μια χώρα, η Ελλάδα, που είναι όχι φτωχιά χώρα, δεν είναι φτωχιά. Έχουμε πλούτο, δηλαδή πλούτο πολιτισμό κτλ. Μια χώρα πρέπει να παραγωγεί και να στέλνει στο εξωτερικό για να μπορεί η οικονομία της να σταθεί. Νομίζω αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε λίγο και το συζητάγαμε νωρίτερα πώς μπορεί ας πούμε, να στείλουμε περισσότερο προϊόντα στο εξωτερικό, να μπει ξένο χρήμα μέσα για να ανέβει η οικονομία. Πρέπει να κοιταχτεί αυτό το θέμα πολύ πολύ καθαρά με διάφορα προγράμματα για να κοιτάξουμε τα προϊόντα τα ελληνικά να μπορούμε να πουλούνται στο εξωτερικό, γιατί φερρυπίν να αγοράζω εγώ στην Αυστραλία λάδι ιταλικό και να μαθαίνω ότι είναι μειγμένο με ελληνικό προϊόντα, ελληνικό λάδι, και να μας το πουλάνε ως προϊόντα από άλλη χώρα. Γιατί να μην μπορούμε εμείς να στείλουμε, τα λέμε εμείς, γιατί όχι από εδώ από τη Μεσσηνία να πηγαίνει η λάδι κατευθείαν στο εξωτερικό να γράφει προϊόντα τη Μεσσηνία απάνω. Νομίζω ότι στην Αυστραλία, πώς βλέπετε η Ελλάδα σήμερα, βλέπετε ως μια χώρα που έχει οικονομική ανάγκη, μια χώρα που πάντοτε είχε καλές σχέσεις με την Ελλάδα και ακόμα υπάρχουν αυτές οι σχέσεις οι καλές και θα υπάρχουν και για το μέλλον. Αλλά ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που βλέπω στο εξωτερικό είναι ότι έχει ο κόσμος μια αναζήτηση τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι μόνο οι Έλληνο-Αυστραλοί, αλλά ο γενικός πολίτης της Αυστραλίας. Πάντοτε όταν μπαίνω σε συζητήσεις γίνεται αυτή η ερώτηση. Έχουν μια θέληση να μάθουν πού βαδίζει η Ελλάδα, θα καλυτερέψει, τις ίδιες ερωτήσεις που ρωτάμε και εμείς εδώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Όχι μόνο να συζητάμε τα θέματα negative. Τα αρνητικά. Αρνητικά, αλλά συζητιώνται και πώς θα καλυτερέψει η Ελλάδα. Νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα πρέπει το καθήκον του κάθε Ελλήνων είναι να δείξουμε μια καλή εικόνα στο εξωτερικό, ότι αυτά που βλέπαμε στην έξω από τη Βουλή είναι ένα μικρό μέρος της Ελλάδος. Δηλαδή, ο κάθε τουρίστας που θα έρθει εδώ στην Ελλάδα υπάρχει να είναι ασφαλής, υπάρχουν οι παραλίες, υπάρχουν οι ταβέρνες, όλα αυτά για το τουρίστα, για το ξένο είναι ακόμα εδώ, δεν έχουν χαθεί. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στο εξωτερικό, να συνεχίσει ο τουρισμός, να πάρει λίγη ανάπτυξη η όμορφη Ελλάδα μας. Όπως ξέρετε, η Αυστραλία είναι μια χώρα μεταναστεύσεων και ακόμα σήμερα υπάρχουν μετανάστες που έρχονται. Υπάρχει ένα ρεύμα από την Ελλάδα. Συνεχώς στο γραφείο μου κάθε εβδομάδα
λαβαίνω emails, τηλεφωνήματα από άτομα που έχουν ενδιαφέρον να έρθουν στην Αυστραλία ως μετανάστες. Υπάρχουν διάφοροι τρόπους που μπορείς να έρθεις. Θα υπογραφεί τώρα κοντά μια συμφωνία Ελλάδα-Αυστραλία για τους νέους κάτω από 30 ετών να μπορούν να έρχονται ως τουρίστες για ένα χρόνο και να εργάζονται μέχρι ένα χρόνο ως τουρίστες στην Αυστραλία. Αυτό είναι κάτι το καλό. Και βέβαια και από την Αυστραλία να έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει υπογραφεί ακόμα, αλλά έχουν εγκρίνει οι δύο χώρες και πιστεύω σύντομα θα υπογραφεί. Το δεύτερο είναι, έχει διάφορα επαγγέλματα που έχει θέληση η Αυστραλία. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα αυτά, περίπου 100-150, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της Αυστραλίας του Υπουργείου Μεταναστεύσεων. Είναι αυτά τα επαγγέλματα εκεί και μπορεί να κάνουν αιτήσεις. Δεν μπορείς να έρθεις ως τουρίστας και να μείνεις, ούτε μπορεί να έρθεις ως χωρίς ένα από αυτά τα επαγγέλματα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολα, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, όπως είπαμε, διάφορα επαγγέλματα που έχει έλλειψη η Αυστραλία. Αν είσαι ειδικευμένος σε ένα από αυτά τα επαγγέλματα, μπορείς να κάνεις αίτηση, να δεχτεί, να αναγνωριστεί το διπλωμά σου και τα λοιπά, οι σπουδές που έχεις κάνει, για να μπορείς να εργαστείς εκεί πέρα. Αλλά αυτό που μας στενοχωράει καμιά φορά είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς που έρχονται με τουριστικές βίζες, νομίζοντας ότι μπορούν να μείνουν, ή άλλα άτομα που υπάρχει κάποια σκέψη ότι είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν αιτήσεις και πρέπει να πέσεις, ας πούμε, μέσα σε ένα από αυτούς τους κλάδους επαγγελμάτων, να μπορείς να μεταναστέψεις. Νομίζω η Αυστραλία είναι πιο εύκολα από πολλές άλλες χώρες, γιατί υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εκεί. Πολλοί έχουν συγγενείς, υπάρχει ελληνισμός. Και νομίζω είναι πιο εύκολα σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, παρά μια χώρα που δεν υπάρχει καθόλου παροικία κοινότητα με ελληνισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο, αλλά πάντοτε υπάρχουν οι δυσκολίες. Υπάρχει η δυσκολία της γλώσσας. Βέβαια, αν δεν υπάρχει καλή γλώσσα, πρώτον δεν μπορείς να μεταναστέψεις. Πρέπει να υπάρχει, θα σου κάνουν εξέταση στα αγγλικά. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες, βέβαια, παντού. Όταν πας ως μετανάστης, πας σε μια χώρα που είναι διαφορετική από τη χώρα της Ελλάδος, μια χώρα που είναι διαφορετικοί οι κανόνες, διαφορετικά συστήματα. Βέβαια, υπάρχει μια δυσκολία. Αλλά όπως είπα, στην Αυστραλία είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί υπάρχει μια παροικία, υπάρχει μια κοινότητα, υπάρχει μεγάλος πληθυσμός Ελλήνων και έτσι μπορεί να αισθάνεσαι κάπως πιο ασφαλής και πιο εύκολα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή υγεία, καλή σταδιοδρομία και να ξεπεραστεί αυτή η οικονομική κρίση που περνάνε όλοι αυτή την εποχή. Εύχομαι το 2013 να είναι η καλύτερη χρονιά από την περασμένη.